Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλά Χριστούγεννα. 23 Δεκεμβρίου 2015 σήμερα είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση Επιλογές για να παρακολουθήσουμε μαζί τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθείτε από όπου και αν είστε στον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο στην διεύθυνση επιλογές.tv. Απίστευτο και όμως αληθινό. Εδώ και αρκετές εβδομάδες δεν υπάρχουν καύσιμα για τα κρατικά αυτοκίνητα της κτηνιατρικής υπηρεσίας με αποτέλεσμα να καθυστερούν οι εμβολιασμοί των βοηδών. Τα παραπάνω ανέφερε σε δηλώσεις το προϊστάμενος της κτηνιατρικής υπηρεσίας των Σερών Γιώργος Δάγκος. Έχουμε κάνει 13.000 εμβόλια μέχρι σήμερα. Δεν είχαμε τη δέση φυσικά, αλλά προέκυψε ένα άλλο πρόβλημα. Ότι τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα δεν έχουν βενζίνη για να κινηθούν. Χωρίς καύσιμα βρίσκονται τα κρατικά αυτοκίνητα τα οποία καλούνται να χρησιμοποιήσουν οι κτηνίατροι της Περιφερειακής Ενότητας Σερών προκειμένου να μεταβούν σε κάθε σημείο του νομού και να εμβολιάσουν τα βοηδή για την οζώδη δερματίτιδα. Έχουμε παραλάβει γύρω στις 16.000 εμβόλια και έχουμε κάνει 13.000 εμβόλια μέχρι σήμερα. Δεν είχαμε τη δέση φυσικά, αλλά προέκυψε ένα άλλο πρόβλημα. Ότι τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα δεν έχουν βενζίνη για να κινηθούν. Γίνονται ενέργειες να βγει χρηματικό έντερμα προπληρωμής για να μπορούμε να αγοράζουμε βενζίνες για να προχωρήσουμε στους εμβολιασμούς. Κολλήσαμε στις βενζίνες δηλαδή, ενώ έχουμε κάποια εμβόλια ακόμα στη διάθεσή μας. Εμβόλια έχουμε, δηλαδή αν είχαμε τη ροή αυτή που γίναμε στους 3 μήνες που ήταν, θα είχαμε τελειώσει. Μιλώντας σήμερα στην εκπομπή Κάθε Μεσημέρι και στην Ελένη Μωραΐτη, ο κύριος Δάγκος αναφέρθηκε στις καθημερινές κοπιώδεις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους κτηνιάτρους του δημοσίου προκειμένου να καταφέρουν να εμβολιάσουν έγκαιρα τα βοηδή στο σύνολό τους για την οζώδη δερματίτιδα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερών τόνισε ότι πέρα από τα εμβόλια των 2 γαλακτοβιομηχανιών του νομού και αυτά της περιφέρειας, αναμένονται και νέες ποσότητες ώστε να ολοκληρώσουν το έργο τους. Εμείς έχουμε στείλει το σχέδιο του εμβολιασμού, γιατί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι από τη στιγμή που θα βγει η απόφαση μέσα σε 3 μήνες να τελειώσουν οι εμβολιασμοί. Αλλά εκτός από τα εμβόλια που είχαμε από τις 2 βιομηχανίες που προσέφεραν μια ποσότητα εμβολίων για να έχουμε απόσταση. Ποιες είναι οι 2 βιομηχανίες, να τις πούμε, αξίζει ο κόπος. Είναι η Κρικρή ΑΕ και η Σεργάλ. Μπράβο. Ναι. 6.500 εμβόλια, είχαμε αγοράσει 2 μηχανίες για να τα έχουμε αν ερχόταν η αρρώστια πριν να βγει το πρόγραμμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Ναι. Τώρα, η Περιφερειακή Ενότητα Σερών με ενέργειες εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή τα χρήματα για την προμήθεια 20.000 εμβολί τα οποία θα πληρώσει η Περιφερειακή Ενότητα. Είμαστε στη φάση. Τέλος, ο κύριος Δάγκος ευχαρίστησε και δημόσια όλους τους κτηνοτρόφους για την εξαιρετική συνεργασία τους με τις αρμόδιες αρχές, σημειώνοντας πως χωρίς τη βοήθειά τους θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη η ολοκλήρωση των εμβολιασμών. Και εδώ θέλω να εξάρω όχι επειδή είμαι στην κτηνιατρική υπηρεσία, τον αγώνα που κάνει η κτηνιατρική υπηρεσία για να μπορέσει να ανταποκριθεί και να καλύψει εμβολιαστικά όλο το ζωικό κεφάλαιο. Και ευτυχώς στις ΣΕΡΕΣ. Με τα μέτρα που είχαμε ξεκινήσει να παίρνουμε ξεκίνησε η ασθένεια στον Εύρο, απαγορεύοντας το αίμα, ενημερώνοντας τους κτηνοτρόφους, ευτυχώς πιστεύω ότι έχει συμβάλει η ενημέρωση των κτηνοτρόφων που κάναμε ως τμήμα κτηνιατρικής Σερών, αλλά και τα μέτρα τα οποία πήραμε στο νομό, έτσι ώστε να αποτρέψουμε την είσοδο της αρρώστιας προς το παρόν στις ΣΕΡΕΣ. Υπερψηφίστηκε η επέκταση του Συμβόνου Συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια με 194 ψήφους υπέρ και 55 ψήφους κατά, αλλά και 51 πόντες. Ωστόσο, η Ολομέλεια της Βουλής χθες τα είχε όλα. Ρήγμα στον κυβερνητικό σχηματισμό, ηχηρές απουσίες, ομοφοβικά παραλυρήματα, κουβέντες πεζοδρομίου, χυδαία υπονόμενα, φιλιά και αγκαλές στα θεωρία. Με ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης από την Ολομέλεια της Βουλής το Σύμφωνο Συμβίωσης. Στην ονομαστική ψηφοφορία, στην οποία υπήρχαν πολλοί απόντες βουλευτές, κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, συμμετείχαν 249 βουλευτές και υπερψήφισαν 194, ενώ καταψήφισαν 55 βουλευτές. Σήμερα όμως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι και μια σημαντική μέρα. Γι' αυτό που θα ψηφίσει σε λίγο, πιστεύω με ευρεία πλειοψηφία, η Βουλή μας, μια σημαντική μέρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την υπεράσπιση της ισοτιμίας απέναντι στον νόμο για όλους τους συμπολίτες μας, γιατί σήμερα αναγνωρίζουμε τη δυνατότητα όλων των ανθρώπων
ανεξαρτήτως φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, να συμβιώσουν και να πορευτούν το δικό τους δρόμο στη ζωή, όπως εκείνοι θεωρούν ότι τους αξίζει, να έχουν ίσα δικαιώματα απέναντι στη ζωή και στο θάνατο, όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες. Κλείνει λοιπόν έτσι ένας κύκλος οπισθοδρόμησης, και επιτρέψτε μου την έκφραση, και ένας κύκλος ντροπής για το ελληνικό κράτος, που οδήγησε ακόμη και σε καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ένας κύκλος αρνήσεων και περιθωριοποίησης ενός μεγάλου τμήματος συνανθρώπων και συμπολιτών μας. Εκείνο των συμπολιτών μας που εξαιτίας του σεξουαλικού τους προσανατολισμού δεν είχαν το δικαίωμα να συμβιώσουν με τον ή την σύντροφό τους, απολαμβάνοντας τα στοιχειώδη δικαιώματα που κάθε άλλο ζευγάρι απολαμβάνει στα πλαίσια της ελληνικής ένομης τάξης. Ποιος του ζήτησε να γίνει γάμος? Για συμβολογραφική πράξη δεν ομιλούμε? Θα υποχρεώνει η Εκκλησία να κάνει γάμο, να ευλογήσει γάμον? Και η Εκκλησία μου φαίνεται ότι, ελπίζω όχι, όχι όλοι οι ιεράρχες, πρέπει να ζει το μεσαίωνά της, μέσα στο φανατισμό της η Εκκλησία. Δεν το περίμενα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, τουλάχιστον όπως επίσημοι θεολόγοι την εκπροσωπούν, είναι Εκκλησία πρόοδου. Δεν είναι Εκκλησία οπισθοδρόμησης. Θεωρώ λοιπόν ότι κάποιοι ιεράρχες που μιλούν για γάμους είναι εκτός τόπου και χρόνου. Βεβαίως ακούγονται κάποιοι συνήθεις ιεράρχες που ακροδεξιίζουν. Αυτοί είναι οι συνήθως κραυγάζοντες. Αλλά έστω και αυτοί, επειδή είναι ιεράρχες και επειδή είναι σε μεγάλες περιοχές, έπρεπε να προσέχουν. Δεν μπορούν να λένε ό,τι θέλουν και δεν μπορεί να είναι εκτός τόπου και χρόνου. Είναι θλιβερό η Εκκλησία της Ελλάδος να μην αντιλαμβάνεται ότι εδώ πρόκειται για να παίρνει ένα στη σύνταξη του συντρόφου του ή να παίρνει το σπίτι του όταν αποθνίσκει. Είναι θλιβερό να μην το αντιλαμβάνεται η Εκκλησία. Υποσχεθήκατε πολλά, πήρατε ψήφους και τώρα ραντεβού στην επόμενη προεκλογική περίοδο. Εμείς στο Ποτάμι σκεφτόμαστε διαφορετικά. Η εξέλιξη απαιτεί κατοχύρωση των δικαιωμάτων. Απαιτεί οι ομοφιλόφιλοι πολίτες να είναι ίσοι. Να έχουν τα ίδια δικαιώματα στη ζωή, στην οικονομία, στην οικογένεια, στην περιουσία, στα παιδιά, στο θάνατο. Και θέλω εδώ να απευθυνθώ στους συντηρητικούς συναδέλφους, αλλά και στους συντηρητικούς πολίτες. Δεν λέω στους ακραίους. Αυτοί δεν ακούν. Και είναι ντροπή, θα με επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση, που κάποιοι Μητροπολίτες, λίγοι ευτυχώς, συμπεριφέρονται ως κήρυκες μίσους. Ναι, επί της αρχής ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Ποτάμι, Δημοκρατική Συμπαράταξη και Ένωση Κεντρών, καθώς και 19 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Καταψήφισαν 29 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η Χρυσή Αυγή και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, εκτός από 3 βουλευτές, Κουντουρά, Παπαχριστόπουλο και Ζουράρη. Ενώ ο πρόεδρος του κόμματος Πάνος Καμένος απήχε από την ψηφοφορία. Η δημοκρατία για μας δεν είναι μόνο μέσα στην οικογένεια. Ξεκινάει από τον κύριο χώρο, αν θέλετε, αναπαραγωγής του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος, που είναι η εργασία. Και δεν βλέπω τα δημοκρατικά κόμματα, όπως λέτε, και οι δημοκρατικές αντιλήψεις να έχουν το ίδιο μέτρο για τα ατομικά δικαιώματα στη συμβίωση, στην οικογένεια, με τα ατομικά δικαιώματα στην εργασία. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, είναι και ατομικό δικαίωμα το δικαίωμα στην απεργία. Και ξέρετε, οι κατακτήσεις που είχαν 19ο-20ο αιώνα οι εργαζόμενοι
Ένα μεγάλο μέρος των κατακτήσεων οφείλεται και σε αυτή την ανώτερη μορφή πάλι στην απεργία και κέρδισαν κατακτήσεις και αυτοί που δεν πήραν μέρος στην απεργία, γιατί βεβαίως δεν θα κερδίσει μια κατάκτηση, μια καλή συλλογική σύμβαση, ένα καλύτερο ωράριο μόνο αυτός που απεργεί, θα κερδίσει και ο απεργοσπάστης ακόμα, εάν ανήκει στον ίδιο κλάδο. Εν πάση περιπτώσει θα είχε μια συνέπεια η επίδειξη προοδευτισμού και δημοκρατισμού, εάν τα ατομικά δικαιώματα τα έβλεπε στο σύνολο της ζωής, στις οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις, και μια μορφή κοινωνικών σχέσεων είναι και η οικογένεια. Δεύτερον, εγώ θα το πω καθαρά. Ανέλησε το ζήτημα βέβαια πολύ ολοκληρωμένα ο Γιάννης ο Γιώκας. Το γεγονός ότι συζητάμε σήμερα την επέκταση του συμβόνου, στην ουσία την επέκταση της οικογένειας και στη συμβίωση, γιατί αυτό συζητάμε σήμερα, ανεξαρτήτως τι γράφει το σχέδιο νόμου, την επέκταση του θεσμού της οικογένειας, του όρου της οικογένειας και στη συμβίωση των ομοφύλων, εδώ έχει δύο όψεις το ζήτημα. Γίνεται παραδοχή και μάλιστα παθητική παραδοχή ότι δεχόμαστε ότι η οικογένεια στην Ελλάδα και σε κάθε ταξική κοινωνία και ιστορικά και σήμερα, παρότι έχει βελτιωθεί και πρέπει να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο το οικογενειακό δίκαιο, βασίζεται στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό καταναγκασμό. Ως προς το σύμφωνο συμβίωσης, τι μας λέει, ότι αυτή η κυβέρνηση είναι αξιακά ετερόκλητη ή μήπως είναι κατά βάθος αξιακά ομοιογενής και ότι οι δήθεν διαφωνίες επιζημάτων ηθικής ή εθνικής ευαισθησίας στην πραγματικότητα λειτουργούν ως πρόσχημα και άλοθη για να εφαρμόζεται μία πολιτική η οποία έχει ισχνή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, τέτοια όμως που να επιτρέπει την υπάρχουσα κλειστή ομάδα εξουσίας να διαχειρίζεται την εξουσία, να την έμεται χωρίς καμία προγραμματική και θεσμική εγγύηση. Χαίρονται, βλέπω, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επειδή έχουν ένα πεδίο διαφωνίας με τους βουλευτές των ανεξαρτήτων Ελλήνων, το σύμφωνο συμβίωσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θυμούνται ότι ψηφίζουν από κοινού, ότι διαχειρίζονται από κοινού μείζωνα θέματα δημοκρατίας και κράτους δικαίου. Δεν σας ενοχλεί αισθητικά, συνταγματικά, ηθικά αυτή η κατάσταση? Είναι αυτή η κατάσταση μια κατάσταση δημοκρατικά διαφανής? Και το λέω αυτό γιατί στα ζητήματα της συνταγματικής ηθικής έχουν δοθεί πια οριστικά απαντήσεις, ιστορικά κεκτημένες. Και ως εκ τούτου δεν έχουμε διλήμματα, γιατί αυτά έχουν απαντηθεί προπολού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Όμως στη χώρα μας υπάρχει ζήτημα δημοκρατίας και κράτους δικαίου, υπάρχει ζήτημα πολιτικού πολιτισμού, και μία από τις αιτίες που δημιουργεί το ζήτημα αυτό είναι η συνύπαρξη ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην κυβέρνηση αυτή. Τώρα η αλήθεια επίσης είναι ότι σε όλα τα παράπλευρα ζητήματα πέραν της οικονομικής πολιτικής, όπου υπάρχει η γνωστή αμφιθυμία, γίνονται επιλογές οι οποίες δεν διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για την απογείωση της χώρας. Γίνονται επιλογές οι οποίες, με εξαίρεση το σύμφωνο συμβίωσης, είναι βαθιά αντιμεταρρυθμιστικές. Όσο δε για τον πρόεδρο των ΑΝΕΛ, τον κύριο Καμένο, και το εξαπτέρυγό του, τον κύριο Κατσίκη, που μίλησαν, συνέδεσαν την ομοφιλοφιλία με την κτηνοβασία και με παρεκτρεπόμενες, ξέρω εγώ, πράξεις, να πούμε ότι έχουν ένα δίκιο. Έχουν ένα δίκιο. Εάν, για παράδειγμα, ένας γκέι συνευρεθεί ερωτικά με τον κύριο Κατσίκη επί τη βάση της κοινής συνένεσης, τότε ενδεχομένως ο γκέι να κατηγορηθεί για κτηνοβασία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω και δύο κουβέντες για την Εκκλησία. Η Εκκλησία μας έδειξε ένα διπλό πρόσωπο, σαν το Θεό Ιαννό στη Ρώμη. Είχαμε τον Μουλά Ομάρ Καλαβρίτων, ο οποίος με λόγια αγάπης απεδείχθη ένας πρωταθλητής στο φτύσιμο. Έβγαλε τον εσωτερικό του κόσμο προς τα έξω.
και πήρε το χαρτί της δημοσιότητος. Αλλά σας θυμίζω, είναι αυτός που είχε χαρακτηρίσει γλυκιά ελπίδα τη Χρυσή Αυγή. Άρα δεν πρέπει να τους δίνουμε και μεγάλη βαρύτητα σε αυτά τα λόγια. Την ίδια ώρα όμως ο σιατής της και της Ανίου Παύλος είχε πει, απαντώντας στον Μουλά Ομάρ Αμπρόσιο, ο λόγος που ακούστηκε, λέει, από αυτό το ιερωμένο πρόσωπο δεν έχει σχέση με την Εκκλησία, γιατί δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Για ένα λεπτό. Και εγώ ως εξαπτέρυγο του Καμένου, έτσι, εάν συνευρεθώ με έναν γκέι, εκείνος λοιπόν θα είναι επικτινοβασία, λόγω της συνεύρασής μας. Νομίζω ότι πρέπει να αποδεχτείτε το λόγο και να μου δώσετε να απαντήσω. Το δικαίωμα. Για ένα λεπτό, για ένα λεπτό, για ένα λεπτό, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, στο χώρο της Ολομέλειας της Βουλής κατά τη συνεδρίαση της συζήτησης αυτού του νομοσχεδίου, να καταγγείλω ότι εδώ μέσα υπάρχει ένας πολιτικός αλήτης, ο οποίος ακούει στο όνομα Αλμυράς, και να ενημερώσω το σώμα ότι θα προβώ σε μήνυση εναντίον του για τα όσα είπε για μένα. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Σερών Γιάννη Μωυσιάδη με θέμα τον θεσμό της Μαθητιάδας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, με τον Δήμαρχο Αμφίπολης να επισημαίνει πως η τοπική αυτοδιοίκηση θα κρατήσει με νύχια και με δόντια τον θεσμό της Μαθητιάδας. Νύχια και με δόντια θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την Μαθητιάδα, τη μεγαλύτερη γιορτή της μαθητικής νεολαίας. Αυτό ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αμφίπολης Κώστας Μελίτος αμέσως μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Σερών Γιάννη Μωυσιάδη αργά το μεσημέρι. Να κάνουμε και ανακοίνωση εμείς, να το κάνουμε στους άλλους, ότι στα πλαίσια αυτά προβλέπουμε, αποφασίστηκε αυτή η εκδήλωση μέσα στα πλαίσια. Και θα πρέπει να συζητήσουμε και να κλείσουμε και πού όλο θα πάει η φόρα. Και αν θα κάνουμε περισσότερο. Οι εκδηλώσεις αναφέρονται στα πλαίσια της 12ης Μαθητιάδας. Γίνονται εκδηλώσεις εδώ, γίνονται εκεί, γίνονται παραπέρα όπου θέλουμε. Πάντα στα πλαίσια αυτής της Μαθητιάδας. Οπότε έτσι καλύπτεται απόλυτα και δεν υπάρχει πρόβλημα να υπάρξει καμία σχέση. Και μάλιστα καλά θα είναι να γίνουν παράλληλα και πολύ κοντά. Και να ξέρουμε, να πρέπει να ξεκαθαριστεί και αν υπάρχει πρόθεση, φαντάζομαι ότι μπορούν να μας το πούν αν θα έρθουν εδώ. Γιατί αν αυτά τα σχολεία κανένα δεν θα έρθει εδώ από, από τους 12 Δήμους, θα είναι ένα θέμα για μας αυτό. Δεν έχει θέμα. Δεν έχει καμία σχέση με το άλλο. Θα το δούμε. Νομίζω ότι το ξεκαθαρίζαμε. Θα πρέπει επομένως να καθορίσουμε αυτό το πράγμα. Να πούμε. Τους καλέσουμε και συνεννοηθούμε φιλικότατα με το πνεύμα της συνεργασίας. Με το πνεύμα της συνεργασίας. Ήταν στην ουσία η πρώτη σύσκεψη που είχαμε για τη διοργάνωση της Μαθητιάδας στα πλαίσια της Οργανωτικής Επιτροπής. Βρεθήκαμε σήμερα, είχαμε ένα προσχέδιο του προϋπολογισμού και είχαμε μια πρώτη εικόνα για το τι πρόκειται να γίνει το Μάιο στη Μαθητιάδα που θα διοργανώσουμε στο Δήμο. Γίνανε οι πρώτες εκτιμήσεις, όπως σας είπα, για τον αριθμό των μαθητών που πρόκειται να επισκεφθούν τη Μαθητιάδα και έγινε μια συζήτηση ενδεικτικά τι μπορεί να καλύψει η Περιφέρεια και ο Δήμος πάνω σε αυτόν τον προϋπολογισμό, που όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ δύσκολη καιρή. Θα καταβάλουμε ό,τι περισσότερο μπορεί και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης και εμείς από την πλευρά μας ως Δήμος, ούτως ώστε να έχουμε μια αξιόλογη Μαθητιάδα, αντάξια της φήμης της και των προηγούμενων ετών, βέβαια μετά από πολύ κόπο και πολύ πίεση των προϋπολογισμών των δικών μας στο Δήμο, όπου είναι, γνωρίζετε, η κατάσταση είναι αφόρητη. Όταν μέχρι στιγμής δεν μας έχουν έρθει ούτε καν λειτουργικές δαπάνες στο Δήμο, περιμένουμε από μέρα σε μέρα την υπόσχεση του Υπουργού ότι θα έρθουν. Πώς μπορούμε να προϋπολογίζουμε πολλά πράγματα? Βέβαια, θα βρεθεί κάποιος τρόπος, θα καλύψουμε κάποιες δαπάνες σε εργασία, είτε σε οτιδήποτε χρειαστεί, είτε στη διαμονή, μιας και έχουμε στο Δήμο μας μισθωμένες κατασκηνώσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά στην επόμενη συνεδρίαση, αφού θα έχουμε και μια εικόνα για το μέγεθος της προσέλευσης των μαθητών. Το συμπέρασμα που βγαίνει και αυτό που βγάζω εγώ, και αν κάνω λάθος διορθώστε με, με δόντια και με νύχια κρατάτε. Έτσι ακριβώς. Θα προσπαθήσουμε όμως να την κρατήσουμε και θα πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Αλλά είναι, επειδή πρέπει να λέμε ακριβώς τα πράγματα όπως έχουν, όλα αυτά γίνονται υπό
πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Το καταλαβαίνετε. Αξίζει να σημειωθεί πως η μεγάλη αθλητική και πολιτιστική γιορτή της ελληνικής μαθητιώσας νεολαίας Απανταχού της Γης συγκεντρώνει κάθε Μάιο στην πρώτη Σερών και στην ευρύτερη περιοχή 1.200 μαθητές γυμνασίων από όλους τους νομούς της Ελλάδας και ομογενείς από 40 χώρες όλου του κόσμου και διεξάγεται με την υποστήριξη εκατοντάδων εθελοντών. Φαίνεται πως και η κρίση επηρεάζει την όλη εκδήλωση, με τον Δήμαρχο Αμφίπολης να τονίζει πως τα όποια προβλήματα προκύψουν, κυρίως οικονομικά, θα αντιμετωπιστούν άμεσα. Πάντως είναι ένας θεσμός ο οποίος μετρά χρόνια και... Βεβαίως και γι' αυτό καταβάλλεται αυτή η προσπάθεια και θα πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να τον διατηρήσουμε. Ο κ. Μωυσιάδης, τι σας είπε, πώς μπορεί να βοηθήσει η περιφέρεια, οικονομικά μπορεί να βοηθήσει η περιφέρεια και την κοινωνία. Κοιτάξτε, όπως και την περασμένη φορά, έτσι και τώρα, θα καλύψουμε κάποιες ανάγκες, δαπάνες εμείς που γίνονται στη μαθητιάδα. Είτε είναι διαμονή από την πλευρά μας, είτε των μετακινήσεων από την πλευρά της περιφέρειας. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μακάρι να ήμασταν στις εποχές τις παλιές, όλοι θα το θέλαμε. Γιορτινές προσφορές στα Supermarket Kansas. Όλα τα προϊόντα Hellmann's 20% πιο φθηνά. Στα κρεοπολία των καταστημάτων μας, μόνο ντόπια ελληνικά κρέατα. Χοιρινό μπούτι και χοιρινή σπάλα το κιλό με 3,60. Όλα τα είδη μαναβικής 20% πιο φθηνά. Όλα τα προϊόντα χρυσή ζύμη 30% πιο φθηνά. Φρέσκο γάλα κρικρή 1 λίτρου με 96 λεπτά. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χανίων 5 λίτρων με 19,95. Και φέτα πόπλα ρύσης με 6,90 το κιλό. Οι γιορτές αξίζουν όταν τις χαιρόμαστε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Supermarket Kansas. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Νέες κινητοποιήσεις ετοιμάζουν οι αγρότες από τον Ιανουάριο σε όλη τη χώρα. Τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκε απολογισμός αγωνιστικής δράσης στη Δράμα για το δίμηνο που πέρασε και οι αγρότες αποφάσισαν νέες δυναμικές κινητοποιήσεις. Εντάξει, εκείνο ξέραμε ότι θα κατεργηθεί, ήταν γνώση μας. Βέβαια, εμείς πολεμήσαμε για αυτό το θέμα. Δυστυχώς πέρασε και αυτό, μετά από απέτηση της Τρόικας και συμφωνία της δικιάς μας κυβέρνησης. Αλλά από εκεί πέρα δεν είναι μόνο αυτά. Το ασφαλιστικό έχει περάσει. Στις επόμενες δόσεις που θα πληρώσουν οι αγρότες εκτός από αυτή την τελευταία για τον ΟΓΑ τους, θα δουν μία αύξηση 17% στο πρώτο εξάμηνο και μία αύξηση 20% στο δεύτερο εξάμηνο. Πράγμα που σημαίνει που από την πληρωμή 35 με 37 ευρώ το μήνα πάμε γύρω στα 75 με 80 ευρώ το μήνα. Είναι μια αύξηση πάνω από 100% τεράστια που δεν μπορούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να την υποστούν. Πάνω σε αυτό το θέμα ήδη έχουμε εμείς αποφασίσει ότι με το τέλος των γιορτών θα ξεκινήσουν πάρα πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις. Και δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε πίσω γιατί δεν είμαστε πλέον βιώσιμοι. Έχει τελειώσει ο πρωτογενής τομέας και ελπίζω να πάρουν το μήνυμα αυτοί που πρέπει να το πάρουν. 20 άνθρωποι στον πρωτογενή τομέα δεν μπορούν να κρατήσουν μια ολόκληρη Ελλάδα όρθια, να την ταΐσουν και να φέρουν εισόδημα. Πρέπει να βγούμε από αυτό το σκεπτικό και να υπολογίσουμε στους πολλούς αγρότες, όχι στους ελάχιστους αγρότες. Με το πετρέλαιο έχει καταργηθεί, δεν υπάρχει. Εμείς πληρώνουμε κανονικά το πετρέλαιο όπως το πληρώνει όλος ο κόσμος όταν βάζει το αυτοκίνητο του πετρέλαιου στο φορτηγό του. Καταλαβαίνετε ότι το κόστος για μας αυτό είναι τεράστιο. Εδώ και χρόνια παλεύουμε για αγροτικό πετρέλαιο, το υπογράψαν 2-3 πρωθυπουργοί και τελικά ήρθε και αυτή η κυβέρνηση να το βγάλει εκτός προγράμματος. Άρα εμείς είμαστε πανάκριβοι όσον αφορά τα έξοδά μας. Η μορφή κινητοποιήσεων δεν μπορεί να την πει κανείς τώρα, ούτε εγώ μπορώ να πω. Υπάρχουν ιδέες και σκέψεις, υπάρχουν κάποιες αποφάσεις, αλλά δεν μπορούμε ακόμα να τις πούμε. Θα τις δείτε στην πράξη. Η Mega Electrics, η Ilmac, η Euronics και ο Τριανταφυλλίδης ενωθήκαμε όλοι μαζί και κάναμε τη Mega Euronics Τριανταφυλλίδης. Ενωθήκαμε και χαρίζουμε εμείς για να κερδίζετε εσείς. Γίναμε πιο δυνατοί για να σας δίνουμε πάντα την καλύτερη τιμή. Τώρα πλυντήριο ρούχων Indesit 9 κιλών, 1000 στροφών, ενεργειακής κλάσης α2+, Plus, από 459, μόνο 299 ευρώ και δώρο ηλεκτρική κουβέρτα αξίας 35 ευρώ. Και σε όλα τα άλλα προϊόντα για να γίνουν προσιτά τόσο φθηνά, τόσο φιλικά, όσο πουθενά. Τηλεόραση LG 43 ιντσών, Full High Definition, 300 Hz, μόνο 349 ευρώ. DVD Player 25 ευρώ και ισιωτική ροβέντα 19 ευρώ. 285 καταστήματα Mega Euronics σε όλη την Ελλάδα. Και στις Σέρες Mega Euronics Τριανταφυλλίδης. Καλές γιορτές και καλή χρονιά με υγεία σε όλους σας. Mega Euronics Τριανταφυλλίδης.
Βενιζέλου 20, Σέρες. Εκτός από τις νέες κινητοποιήσεις των αγροτών, έχουμε και νέες αντικειμενικές αξίες στα ακίνητα. Κοντά μας είναι ο Γιάννης Δήμου, ιδιοκτήτης μυστικού γραφείου, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα κύριε Μασλαρινέ, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Χαρούμενες πρέπει να είναι οι μέρες, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είμαστε χαρούμενοι αν ακούσουμε και τις αντικειμενικές αξίες στα ακίνητα, διότι όλα τα άλλα είναι. Κοιτάξτε, ναι, σύμφωνα με μία απόφαση που, του ΣΤΕ, πρέπει να γίνει μία αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών προς τα κάτω και σύμφωνα με την τελευταία πρόταση της αρμόδιας επιτροπής προς το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο, αυτή η πρόταση ουσιαστικά λέει ότι πρέπει να είναι γύρω στο 20-30%. Πρέπει να δούμε στο τέλος βέβαια το αν θα αποδεχτεί και τι θα αποδεχτεί ακριβώς το Υπουργείο για να δούμε τις τελικές αντικειμενικές αξίες. Εδώ να σημειώσουμε ότι μιλάμε για αντικειμενικές αξίες που ουσιαστικά θα μας απασχολήσουν για το 2016, αν και θα έχουμε αναδρομική ισχύ από τον Μάιο του 2015. Πρέπει να έχουμε αναδρομική ισχύ σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤΕ. Πρέπει. Δηλαδή σημαίνει ότι ο κόσμος θα πάρει χρήματα πίσω για το ΕΜΦΙΑ. Όχι, μιλάμε για το 2016 και σύμφωνα με έναν καινούριο νόμο ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ΕΜΦΙΑ, ουσιαστικά δεν θα έχουμε κάποιες αλλαγές στον ΕΜΦΙΑ. Αυτό το οποίο εισπράττει το κράτος, δηλαδή γύρω στα 2,5-2,6 δις, θα συνεχίσει να το εισπράττει. Απλώς θα αλλάξει ο νόμος, θα αλλάξει η ονομασία ΕΜΦΙΑ, θα γίνει κάτι άλλο. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι οι αντικειμενικές αξίες, η μείωση στις αντικειμενικές, θα δούμε ότι θα είναι σε μεγάλη κλίμακα στις μεγάλες αντικειμενικές αξίες, δηλαδή στις 3-3.500 ευρώ. Τέτοιες αξίες δεν έχουμε στην πόλη μας, έχουμε περισσότερο στην Αθήνα. Αξίες οι οποίες έχουν αντικειμενική μέχρι και 1.500 ευρώ, σχεδόν θα μείνουν αμετάβητοι, θα έχουν μία ελάχιστη μείωση της τάξης του 10%. Φανταστείτε λοιπόν ότι εδώ στην πόλη μας οι αντικειμενικές αξίες δεν ξεπερνούν τα 1.200 ευρώ, σε τιμή ζώνης όπως είναι το κέντρο κλπ. Σε οικοδομές που θα γίνανε την τελευταία δεκαετία σε ζώνες όπως είναι η Λαϊκή, τα νότια πόλη και η Ανατολική πόλη, εκεί συζητάμε για αντικειμενικές αξίες οι οποίες κυμαίνονται από 700 έως 900 ευρώ ανάλογα με τη ζώνη που σας προείπα. Εδώ μάλλον δεν θα έχουμε καμία μείωση. Άρα λοιπόν δεν βλέπω να απασχολεί πολύ η μείωση αυτή την πόλη μας. Αν θα απασχολήσει μία μικρή μείωση περισσότερο για ακίνητα του κέντρου, θα έλεγα κύριε Μασλαρινέ, και όχι για ακίνητα τα οποία είναι πιο καινούργια, δηλαδή στην τελευταία δεκαετία. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό, δεν έχει να κάνει με τις αγοροπολισίες, θα αγοράζει τα πολλά πιο φθηνά κάποιος? Εντάξει, η αντικειμενική αξία είναι ο προσδιορισμός ενός ακινήτου από την εφορία, ο αντικειμενικός προσδιορισμός. Άλλο η αντικειμενική αξία, αυτό το οποίο δηλαδή προσδιορίζει η εφορία, και άλλο η εμπορική αξία. Υπάρχουν περιπτώσεις ακινήτων στην πόλη μας που η εμπορική αξία είναι πολύ κάτω από την αντικειμενική αξία. Εκεί φανταστείτε ότι μπορεί να έχουμε μια αγοροπολισία της τάξης των 10-15.000 ευρώ και η αντικειμενική να είναι στις 35-40.000 ευρώ. Σημαίνει ότι περισσότερα έξοδα έχουμε κατά την μεταβίβαση του ακινήτου, συμβολογραφικά, μεταγραφή στο κτηματολόγιο, στο υπηκοφυλακείο κ.ο.κ. Πρέπει να γίνει μια αναπροσαρμογή, σημαντική θα έλεγα τον... Αναπροσαρμογή προς τα κάτω. Προς τα κάτω, έτσι. Μια μείωση των αντικειμενικών και στην πόλη μας, διότι υπάρχουν ζώνες που έχουν αντικειμενικές αξίες σχεδόν 20, 30 και 40% πάνω από τις εμπορικές σήμερα που μιλάμε. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξουν οι αξίες και σε κτήματα, ας πούμε, σε χωράφια, σε τέτοια, ή μιλάμε μόνο για οικοδομήματα? Δεν θα έλεγα ότι θα έχουμε μία μείωση στις αντικειμενικές όσον αφορά τα αγροτεμάχια ή τα οικόπεδα. Εκεί ουσιαστικά, όπως προβλέπετε, θα παραμείνουν σταθερές οι αξίες, αν και θα έλεγα ότι είναι χαμηλές όσον αφορά τα αγροτεμάχια. Στα οικόπεδα θα έλεγα ότι ουσιαστικά οι αντικειμενικές μαζί με τις εμπορικές είναι σε ίδια τάξη. Μιλάω κατά μέσο όρο, έτσι. Πάντα υπάρχουν αποκλίσεις και πάντα στον κανόνα υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Αυτό το οποίο ευελπιστούμε να δούμε είναι μία μείωση των αξιών όσον αφορά στην οικοδομή, διότι η οικοδομή είναι αυτή η οποία δίνει χρήμα και δουλειά σε πολλά επαγγέλματα.
και είναι η οικοδομή αυτή η οποία έχει βαλτώσει τα τελευταία 5-6 χρόνια και δεν κινείται πραγματικά τίποτα. Όχι μόνο όσον αφορά την οικοδομή, αλλά φανταστείτε πόσα επαγγέλματα είναι γύρω από την οικοδομή, από υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, συμβολογράφους, μεσίτες, ηλεκτροχρωματιστές, δουλεύουν πάρα πολλά επαγγέλματα. Κύριε Δήμο, αγροπολισίες γίνονται αυτό το διάστημα? Καλό το ερώτημά σας. Αγροπολισίες γίνονται πολύ σπάνια. Υπάρχουν πολύ λίγες οι οποίες έχουν γίνει μέσα στο 2015. Ευελπιστούμε αυτό να αλλάξει μέσα στο 2016, αν και βλέπω ότι όσο κάθε χρόνο και χειρότερα, κάθε πέρσι και καλύτερα. Όποιες γίνονται, γίνονται με μετρητά. Δάνεια, τώρα τελευταία θα έλεγα ότι υπάρχουν κάποιες τράπεζες οι οποίες ουσιαστικά διεκδικούν κάποιους πελάτες. Φανταστείτε τι λέμε, διεκδικούν, ενώ παλιά δίνανε και σε αυτόν που περνούσε απ' έξω δίνανε δάνειο. Να δώσουν κάποια δάνεια έτσι ώστε να λειτουργήσει και το τραπεζικό σύστημα. Δεν ξέρω αν ο σκοπός τους είναι να δώσουν κάποια δάνεια με τον καλό σκοπό, δηλαδή να αγοραστεί ένα κίνητο, ή είναι εντολές ξένων, διότι οι τράπεζες αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχουν μεταφερθεί σε ξένα χέρια, είναι εντολές ξένων να οδηγήσουν κάπου, θα το δούμε πού, τις επόμενες ημέρες ή μήνες, το τραπεζικό σύστημα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση που ήσασταν κοντά μας. Ευχηθώ καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ και εύχομαι καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές με υγεία σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας. Νότα χαρά στους εργαζομένους αλλά και στους νοσηλευόμενους του νοσοκομείου Σερών κάλεσαν σήμερα το πρωί στο πλαίσιο των Χριστουγέννων οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου. Οι ευχές για γρήγορη ανάρρωση έδωσαν και πήραν, ενώ σύντομα, όπως αποκάλυψαν από το Μουσικό Σχολείο, θα ακολουθήσει μια επίσκεψη έκπληξη στο νοσοκομείο. Το Γενικό Νοσοκομείο Σερών επισκέφτηκαν παιδιά από το Μουσικό Σχολείο για να δώσουν χαρά και να μοιράσουν χαμόγελα στους ασθενείς που νοσηλεύονται αλλά και στους εργαζόμενους. Στίχους των κλαρινέτων αλλά και του σαξόφωνου ακούστηκαν τα κάλαντα των Χριστουγέννων, προσπαθώντας να δώσουν το δικό τους χρώμα στους συνανθρώπους μας που αυτές τις γιορτινές ημέρες θα βρίσκονται στο κρεβάτι. Ναι, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Μουσικό Σχολείο για τα κάλαντα που θα μας πει για τα Χριστούγεννα που έρχονται. Και εμείς ευχόμαστε χρόνια πολλά με υγεία, ο κόσμος να είναι υγιής, υγεία στους ασθενείς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και σε εσάς ό,τι καλύτερο. Και το νέο έτος να είναι καλύτερο από το περσινό. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους εργαζόμενους, υγεία, ψυχική και σωματική, και να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο έργο τους. Ευχαριστούμε το Μουσικό Σχολείο που με την παρουσία του μας χάρισε εδώ υψηλού επίπεδου μουσικές χριστουγεννιάτικες, είναι τα καλάτα. Ναι, χάρισε και σε όλη την ατμόσφαιρα. Ευχαριστούμε και τους διευθυντές τους και τους καθηγητές του σχολείου. Το κύριο μήνυμα του Χριστουγέννων είναι η αγάπη και αυτό απέδειξε σήμερα το Μουσικό Σχολείο Σερών με το δικό του μοναδικό τρόπο. Ακριβώς μετά από μια πολύ ωραία συναυλία που είχαμε χτες το βράδυ στο σχολείο και απόλαυσε ο κόσμος του Σερών, θα ήρθαμε μαζί με τα παιδιά να δώσουμε και το δικό μας χρώμα, ας πούμε, στο νοσοκομείο, στους εργαζόμενους, στους ασθενείς και σε όλους. Πώς σας υποδέχονται, πώς σας βλέπουν οι κίνησεις σας? Μας υποδέχτηκαν, ας πούμε, μεγάλη θέρμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσανε. Θα θέλαμε να το καθιερώσουμε, να έρχομαστε εδώ πέρα κάθε χρόνο αν γίνεται και ίσως και κάτι ακόμα μεγαλύτερο θα ετοιμάσουμε για τους ανθρώπους εδώ πέρα. Μας υποδέχτηκαν με πάρα πολύ θερμά εδώ στο νοσοκομείο. Περάσαμε υπέροχα πραγματικά και εύχομαι υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Περάσαμε υπέροχα. Ήταν πάρα πολύ ωραία που προσφέραμε αυτές τις μέρες στον κόσμο και χρόνια πολλά σε όλους και καλές γιορτές. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και ήταν μεγάλη μας χαρά να έρθουμε. Και ευχόμαστε κάθε χρόνο να κάνουμε περισσότερους ανθρώπους χαρούμενους και καλές γιορτές σε όλους.
Με τραγούδια και θεατρική παράσταση, μαθητές του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου Σερών σήμερα το πρωί αποχαιρέτησαν τη σχολική χρονιά του 2015. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν και βραβεύσεις στους μαθητές που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους. Το πνεύμα των Χριστουγέννων τα παιδιά του Αριστοτελείου Σερών διοργάνωσαν μια θαυμάσια εκδήλωση για να κλείσει με χαρά και τραγούδι η φετινή χρονιά και να υποδεχτούν αισιόδοξα το 2016. Χριστουγεννιάτικα κάλαντα, χορευτικά και πολλοί αγιοβασίλειδες ξεσήκωσαν καθηγητές και παιδιά και έδειξαν ότι όταν προσπαθείς για κάτι και έχεις στόχους, τότε μπορείς να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Άλλωστε, αυτό είναι και το νόημα του Χριστουγέννων. Σήμερα στήθηκε ένα πραγματικό πάρτι, ένα πανηγύρι στο σχολείο, όπως ταιριάζει στις μέρες αυτές, να είναι μέρες χαράς και ξεγνιασιάς. Βέβαια, όπως είπα και στους μαθητές μας, θα έπρεπε ένα κομμάτι από την ψυχή μας να είναι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους που πνίγονται καθημερινά στο Αιγαίο και εμείς υποκριτικά δήθεν στενοχωριόμαστε. Και τονίζω τη λέξη υποκριτικά. Αλλά όπως είπα και πάλι, ο άνθρωπος είναι γεννημένος για να αφήνει τα κακά πίσω του, να διδάσκεται από αυτά και να προχωράει μπροστά. Έτσι λοιπόν, με την ευκαιρία των γιορτών, θέλω να ευχηθώ σε όλους τους μαθητές μας, στους γονείς τους, στους συναδέλφους, αλλά και σε όλους τους μαθητές των Σερών, υγεία και καλή επιτυχία. Στο τέλος της εκδήλωσης μοιράστηκαν βραβεία και αριστεία στους μαθητές. Σήμερα αποχαιρετήσαμε το 2015 ως χρονιά που μας κούρασε. Ευελπιστούμε σε ένα 2016 πιο χαρούμενο και για μας και κυρίως για τα παιδιά μας και ακόμα περισσότερο για τα παιδιά μας που φέτος αποφυτούν και αποχαιρετούν το σχολείο. Κάναμε τη γιορτούλα μας, χόρεψαν τα παιδιά μας, τραγούδησαν, ακούστηκαν ευχές, βραβεύσαμε το μεράκι τους να στολίσουν και να δημιουργήσουν καταστάσεις χαρούμενες και γιορτινές, κοσμώντας τις αίθουσες και όλο το σχολείο, αλλά κυρίως τις ψυχούλες μας. Να ευχηθώ και εγώ από την πλευρά μου υγεία, καθαρό μυαλό και πολύ πολύ χαμόγελο που μας έχει λείψει. Ευχαριστώ. Κυκλοφόρησαν οι χριστουγεννιάτικες προσφορές στα Σούπερ Μάρκετ Κάντζας. Εσείς τις μάθατε. Όλα τα κρασιά και οι ρετσίνες στο διαλεγμένο 30% πιο φθηνά. Αλεύρι το διαλεγμένο 5 κιλών για όλες τις χρήσεις με 2,38. Στα κρεοπολία των καταστημάτων μας μόνο ντόπια ελληνικά κρέατα. Ξηρινή μπριζόλα και χοιρινή πανσέτα το κιλό με 3,80. Ηλιέλαιο το διαλεγμένο 5 λιτρών με 5,98. Σαλατίνο έδεσμα της Κρικρή με 1
και 95 το κιλό. Φρέσκο γάλα το διαλεγμένο 1 λίτρου με 86 λεπτά. Και τυρί κρέμα σερών με 4,90 το κιλό. Οι γιορτές αξίζουν όταν τις χαιρόμαστε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Supermarket Kansas. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Τρόφιμα στο κοινωνικό πανεπιστήμιο της Δράμας συγκέντρωσε και παρέδωσε χθες ο Κυνηγητικός Σύλλογος της Δράμας. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ο Κυνηγητικός Σύλλογος Δράμας, όπως κάθε χρόνο, έτσι και αυτές τις γιορτές, ύστερα από μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν όλα τα μέλη, από το κάλεσμα του Συλλόγου στο να προσκομίσουν έτσι κάποια τρόφιμα και κάποια είδη πρώτης ανάγκης για να ενισχύσουμε την προσπάθεια του Δήμου μας για το κοινωνικό παντοπολείο. Ανταποκρίθηκαν, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε συγκεντρώσει μια ποσότητα έτσι από τρόφιμα, να το πω, και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία σήμερα βρισκόμαστε εδώ και τα παραδίδουμε στον Δήμο μας για να τα διαχειριστεί και να τα διανέμει όπως ξέρει και όπως έχει φροντίσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συνάδελφους κυνηγούς που ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα. Εύχομαι στο μέλλον αυτές οι ανάγκες να εκλείψουν. Εύχομαι οι δραμηνοί συμπολίτες μου να μην χρειάζονται να έρχονται εδώ για να παίρνουν αυτά τα είδη πρώτης ανάγκης. Εύχομαι καλό κουράγιο στο Δήμο, γιατί όπως πληροφορούμε αυτές οι ανάγκες χρόνο με το χρόνο πολλαπλασιάζονται. Και αυτό είναι πρόβλημα για μας. Αλλά εμείς οι σύλλογοι, οι τοπικοί σύλλογοι, είμαστε εδώ στο βαθμό που μπορούμε να δηλώσουμε και εμείς τη στήριξή μας στο δύσκολο έργο που καταβάλει ο Δήμος μας, να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια. Εύχομαι σε όλους τους συμπολίτες μου καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Ο καινούργιος χρόνος, με συγχωρείτε, να είναι καλύτερος από τον προηγούμενο. Σας ευχαριστώ. Στους πολύ δύσκολους καιρούς μας, στις δύσκολες μέρες που περνάνε πάρα πολλοί συμπολίτες μας, υπάρχουν σύλλογοι που βοηθούν και στηρίζουν στο κοινωνικό μας έργο. Θέλω λοιπόν δημόσια να ευχαριστήσω τον Κυνηγητικό Σύλλογο Δράμας για αυτή την πρωτοβουλία τους. Δείχνουν το κοινωνικό τους πρόσωπο και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας που δυστυχώς είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Καταβάλουμε λοιπόν κάθε δυνατή προσπάθεια να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι καθήκον μας και υποχρέωσή μας. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους συμπολίτες μου χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και ο νέος χρόνος να έρθει και να μπει με καλύτερες και πιο ευτυχισμένες προοπτικές. Υπάρχει μια τράπεζα που πιστεύει στις αξίες, που δίνει έμφαση στην κοινωνική ευθύνη, που είναι το σημαντικότερο κύτταρο της τοπικής μας οικονομίας. Είναι η Τράπεζα Σερών. Δημιουργήθηκε από Σεραίους για να εξυπηρετεί μόνο Σεραίους. Έχει προγράμματα για τον αγρότη, τον επαγγελματία, τον επιχειρηματία και το παιδί. Η τράπεζα που θέλεις δίπλα σου. Με φιλική προσέγγιση, άμεση εξυπηρέτηση, αποδοτική συνεργασία. Τράπεζα Σερών. Η τράπεζα που μας κάνει όλους υπερήφανους. Τράπεζα Σερών. Η τράπεζα του νόμου μας. Η πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Σερών σας εύχεται χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το 2016. Αναλύθηκαν οι καταστάσεις επιδότησης για την βιολογική καλλιέργεια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Νίκος Ρόδος, Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, κύριε Ρόδο. Καλησπέρα, κύριε Μαστορνιά. Επιτέλους, πληρωμές για τη βιολογική γεωργία στις Σέρες. Ναι, φαίνεται ότι τον τελευταίο μήνα υπάρχει μια κινητικότητα γύρω από τα ταλαιπωρημένα βιολογικά προγράμματα. Ξέρουμε όλοι ότι σε αυτά τα προγράμματα η παραγωγή μας έχουν ενταχθεί από το 2012 και είχαν γίνει πληρωμές μόνο στη βιολογική γεωργία για το πρώτο έτος, την ιτρορύπανση και την ολοκληρωμένη των τεύχων. Τώρα τον τελευταίο μήνα γίνονται κάποιες πληρωμές. Πριν 2-3 εβδομάδες είχαμε την πληρωμή της μείωσης της ιτρορύπανσης για το έτος 2013, το δεύτερο έτος δηλαδή. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την πληρωμή της βιολογικής κτηνοτροφίας για το πρώτο έτος, το 2012, και σήμερα αναπτύσσαμε την πληρωμή για τη βιολογική γεωργία για το έτος 2013. Η σημερινή πληρωμή είναι ύψους 1.300.000 ευρώ περίπου,
Της κτηνοτροφίας ήταν περίπου 500.000 ευρώ, της προείπασης 300.000 ευρώ. Οι τρεις αυτές οι πληρωμές που έτρεξαν σε αυτόν τον μήνα ξεπερνάνε τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Καλά χρήματα για τις ημέρες μας, νομίζω είναι καλά, είναι μια καλή ένεση. Ναι, είναι σημαντικά. Yeah. Φυσικά και στις τρεις πληρωμές υπάρχουν προβλήματα. Θα είχαμε πει ότι στην κτηνοτροφία αρκετοί από τους παραγωγούς που είναι ενταγμένοι δεν πληρώνονται γιατί έχουν το γνωστό πρόβλημα των βοσκοτόπων. Και στη σημερινή πληρωμή πάλι υπάρχει μια κατηγορία παραγωγών που έχουν προβλήματα γιατί η τοπογραφική τους αποτύπωση στο ΟΣΔΕ του 2013 δεν συμφωνεί με το 2012. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει πανελλαδικά και πιστεύουμε να το λύσει κεντρικά ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, είναι κεντρικά. Να πω και δύο λόγια ότι ίσως είμαστε η πρώτη περιφερειακή ενότητα που κάνουμε πληρωμή της βιολογικής γεωργίας του 2013. Σίγουρα είμαστε οι πρώτοι στη Βόρεια Ελλάδα, πιθανόν και σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Ρόδο, με την ευκαιρία που σας έχω να μας πείτε και δύο λόγια για να καταλάβουν οι αγρότες πώς γίνονται επιδοτήσεις σχετικά με τη νέα ΚΑΠ. Μάλιστα. Να πω το εξής αυτό. Θα ξέρετε, όλοι ξέρουμε, την μεγάλη ενημερωτική προσπάθεια που είχαμε κάνει τον Φεβρουάριο και Μάρτιο μήνα, όπου κάναμε 40 ενημερωτικές συναντήσεις σε όλο τον νομό, από την Αλιστράτη μέχρι τη Μακρινίτσα. Τότε με μία απλή ομιλία προσπαθήσαμε να κάνουμε κατανοητό στους παραγωγούς μας αυτή την μεγάλη αλλαγή της νέας ΚΑΠ. Και όταν τελείωσαν αυτές οι ομιλίες, αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας αυτή την ομιλία, ώστε οι παραγωγοί που είναι εξοικειωμένοι με την νέα τεχνολογία να μπορούν να καταφεύγουν εκεί και να συμβουλεύονται πάλι αυτή την παρουσίαση και να μπορούν να κατανοήσουν αυτή την αλλαγή. Έκτοτε, και αυτά τα πράγματα ήταν σε διαμόρφωση, επικαιροποιήσαμε αυτή την ομιλία 3 φορές, καθώς προέκυπταν νέα δεδομένα, υπουργικές αποφάσεις για τις συνδεδεμένες ισχύσεις και διάφορα άλλα. Τώρα μετά την τελευταία ανακοίνωση των προσωρινών δικαιωμάτων και την πληρωμή της προκαταβολής που έγινε προ-δεκαημέρου, καθίσαμε και ασχοληθήκαμε με το θέμα, επικαιροποιήσαμε την ομιλία μας με βάση τα τελευταία δεδομένα και σήμερα αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας επικαιροποιημένη την ομιλία μας. Όλοι οι παραγωγοί μπορούν να προσφύγουν εκεί και να δούνε και να καταλάβουν πώς υπολογίζονται τα προσωρινά αυτά δικαιώματα και τι έχουν αναμένουν να πληρωθούν ακόμα, την πράσινη ενίσχυση, τις συνδεδεμένες ενισχύσεις κτλ. Μάλιστα, και φυσικά εννοείται πως όποιος δεν καταλαβαίνει πάλι μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας να το εξηγήσετε ακόμα περισσότερο. Βεβαίως, και το λέμε σε μία κάρτα σε αυτή την ομιλία μας, μια τελευταία κάρτα που λέμε ότι τα γραφεία μας είναι πάντοτε ανοιχτά στους παραγωγούς μας να έρθουν, να ρωτήσουν και να τους εξηγήσουμε τα σχετικά με τον υπολογισμό των δικαιωμάτων και τις σχετικές πληρωμές. Από ό,τι φαίνεται η νέα ΚΑΠ κάνει ένα ξεκαθάρισμα στους γεωργούς και ενισχύει μάλλον αποκλείει όλους τους άλλους και επικεντρώνεται στους ενεργούς γεωργούς, να πούμε έτσι απλά. Εντάξει, αυτό είναι ένας όρος που αυτή την προϋπόθεση σχεδόν όλοι οι παραγωγοί την ικανοποιούν. Εκείνο που είχε μια δημόσια συζήτηση, όσοι είχαν τα ιστορικά δικαιώματα πιθανόν διαμαρτύρονται γιατί μειώνονται τα δικαιώματά τους. Όσοι θέλουν να μπουν στο σύστημα, οι νέοι αγρότες λένε γιατί παίρναμε τόσο μικρά ποσά ενώ θα θέλαμε μεγαλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, επιχειρήθηκε μια χρυσή τομή. Δεν ξέρω αν είναι χρυσή. Και τα πράγματα προχωρούν έτσι. Ωραία, κύριε Ρόδο, να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές. Επίσης. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Το γνωστό συγκρότημα ΡΕΚ ανέβηκε χθες στη σκηνή της Πολιτείας των Ευχών στις Έρες. Το αγαπημένο συγκρότημα χάρισε στους Εραίους παλές και νέες επιτυχίες, ενώ το παρόν έδωσαν και πολλοί Εραίοι, οι οποίοι αψήφισαν το τσουχτερό κρύο. Το
μουσικό συγκρότημα ΡΕΚ ενθουσίασε το σεραϊκό κοινό σε μια μοναδική παράσταση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το βράδυ στην Πολιτεία των Ευχών. Οι ΡΕΚ ερμήνευσαν παλιές αλλά και νέες τους επιτυχίες ταξιδεύοντας τους Εραίους. Το όνομα ΡΕΚ έχει συνδεθεί με άκρως επιτυχημένα τραγούδια που παραμένουν στην κορυφή για αρκετούς μήνες. Χαίρετε, καλώς σας βρήκαμε. Σέρες μετά από 3 περίπου χρόνια χειμώνα, να το λέμε. Χειμώνα, Χριστούγεννα κιόλας. Χριστούγεννα, είμαστε πιο χαρούμενοι, δεν γίνεται. Καλό έχετε ετοιμάσει να έρθει εδώ. Νομίζω ότι έχουμε ένα live περίπου στις 2 ώρες με την ορχήστρα μας, η οποία είναι εξαιρετική, και θα περάσουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Θα διασκεδάσουμε και θα τραγουδήσουμε βεβαίως, ναι. Θα χορέψουμε, θα ζεσταθούμε. Παλιές καινούργιες επιτυχίες και όχι μόνο δικές μας, έχουμε και από αγαπημένους. Τι καλό, μόλις κυκλοφορήσαμε το «Έχω εσένα», το νέο μας τραγούδι μαζί με το βίντεο κλιπ, και από το Φλεβάρι περιμένουμε ένα πάρα πολύ δυνατό τραγούδι, για το οποίο έχουμε τεράστια αγωνία να το παρουσιάσουμε όταν θα μπει ο καινούριος χρόνος. Οπωσδήποτε. Και το 2011. Υγεία, αγάπη και ό,τι ονειρεύεται ο καθένας, πραγματικά. Όλα τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα. Και να μας φέρει το 2016 όσα μας στέρισε το 2015. Ευχαριστημένη την ίδια ώρα δήλωσαν οι Σεραίοι από την Πολιτεία την Ευχών, καθώς όπως τονίζουν, είναι πολύ καλύτεροι σε σχέση με πέρσι. Πολύ καλύτερα. Σου αρέσει οι φορές με τέτοιες εκδηλώσεις που γίνονται, ρε. Ναι, πολύ ωραίες. Ναι. Ναι, θα πάω. Πήγα και στις προηγούμενες εκδηλώσεις που έγιναν. Μάλιστα, τι άλλο σου αρέσει εδώ πέρα, από εκεί που έχει συνηθίσει. Γενικώς, το Luna Park είναι πολύ ωραίο και μπορώ να δω και παραστάσεις, ωραία. Πολύ όμορφη, ναι. Θα καθίσεις να δεις συναυλία του ΡΕΚ. Ναι, φυσικά, τις αγαπά πάρα πολύ. Θα πάμε, ναι. Ωραία. Θα πάμε, ναι. Σου αρέσει που είναι στη μέλη της Πολιτείας, σε σχέση με πέρσι. Ωραία είναι, ναι, εντάξει. Σε σχέση με πέρσι, ναι. Ωραία είναι. Μάλιστα, τις ευχές και το νέο έτος. Τις ευχές και το νέο έτος. Ναι, είναι όλοι ευτυχισμένοι. Ειρήνη, αγάπη σε όλο τον κόσμο. Με το ΣΡΕΚ, είτε βλέπετε, είμαστε στο τελικό στάδιο των δοκιμών. Σε λίγο ξεκινάει. Η Πολιτεία των Ευχών είναι καλύτερη σήμερα από πέρσι, έτσι. Προσπαθούμε να την κάνουμε καλύτερη χρόνο με τον χρόνο. Θέλει όμως δουλειά πολύ, αξιοπιστία, συνεργασία, μακριά από μικροπρέπειες. Και βλέπω ότι όλα εδώ τα βλέπετε ότι είναι σε μία σειρά και πάμε έτσι μέχρι τέλους. Εγώ μου φύγεις, είναι όσα ένιωσες μ' αφήσω να γυρίσεις. Σου είπα ονειρεύω με τα μάτια μη μ' ανήκεις. Άσε με τα ψέματα να νιώθω πως θα μείνεις. Είπα θα περάσει κι αυτό δεν πειράζει. Κοίτα το όνειρο στα μάτια σου να αλλάσει. Καλά μου το ξέρεις, μακριά μου υποφέρεις. Έλα πάρε μ' αγκαλιά, δώσ' μου τα δικά σου τραφή. Καρδιά μου το ξέρεις, μακριά μου υποφέρεις. Φίλα με και καλύψε με στην αγκαλιά σου σαν παιδί. Τώρα με στον έρωτα σου μήνυμα. Τηγανιτές πατάτες πρόσφεραν χθες στους Εραίους μαθητές του τμήματος ΣΕΦ του ΕΞΕΡΟΝ σε συνεργασία με το επιμελητήριο και πατατοπαραγωγούς της Βροντούς. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του επιμελητήριου προς τόνωση της εραϊκής αγοράς. Σπουδαστές του Δημόσιου ΕΞΕΡΟΝ του τμήματος ΣΕΦ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο ΣΕΡΟΝ υλοποίησαν μια πρωτοπόρα ιδέα στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της πόλης των ΣΕΡΟΝ. Τι είναι εδώ, παιδί Μαλίτς, και ωραίος. Λίγο πιο λίγο βάζει. Λίγο πιο μόνο. Τώρα να το θέλω. Λίγο να την κανιστούν, να κάνω και το μπολάκι. Εφελάτε να κερασείτε όλοι, πατατούλες τηγανιτές.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους έφηβους ή εξερών που βρίσκονται εδώ μαζί μας σήμερα και μας ετοιμάζουν και προετοιμάζουν αυτές τις υπέροχες καλλιτές πατατούλες. Θα τις σκεφτούμε όλοι μαζί. Σε μια περίοδο που οι πολίτες μας βιώνουν μια μακροχρόνια οικονομική κρίση, μαγείρεψαν και μοίρασαν με αγάπη πατάτες σε συνδημότες μας. Τα παιδιά της σχολής, τα οποία τα ευχαριστούμε φυσικά, όπως και όλους τους επιχειρηματίες του νομού Σερών που μας έδωσαν τις φιάλες, τον κύριο Μητσόγλου, τον κύριο Τσαούση που μας σύνδεσε τις φιάλες, τον κόσμο που έρχεται εδώ να φάει πατάτες Βροντούς, τον κύριο Σταμπούλογλου από τη Βροντού που μας έδωσε τις πατάτες. Βλέπετε, όλος ο κόσμος βοηθάει να έχουμε μια ανάταση ψυχής αυτές τις μεγάλες μέρες των Χριστουγέννων. Ο κόσμος ανταποκρίνεται, έρχεται, δοκιμάζει και πρέπει οπωσδήποτε να στηρίξουμε τα σεραϊκά προϊόντα. Ευπρόσδεκτοι είναι όλοι, έτσι. Φυσικά ευπρόσδεκτοι. Πιστεύω μέχρι να τελειώσουν, να περάσει πολλοί κόσμος να τελειώσουν γρήγορα. Πρόκειται για μια κίνηση που προάγει την εθελοντική πράξη αλλά και την αγάπη. Πατατούλες, τις τηγανίζουμε. Ήταν ήδη λίγο ψημένες και εμείς τις ζεσταίνουμε έτσι ένα γρήγορο ζέσταμα με το τηγάνι. Αυτό το ωραίο πράγμα. Και τις βίνουμε με χυμό. Πατατούλες σκέτες ή με σαλτσούδα? Δεν έχουμε σαλτσούδα στην οδειά, νομίζω. Με χυμό που έχουμε εδώ πέρα. Και μοιράζουμε, μια που έρχονται και οι γιορτές. Τα παιδιά σήμερα λόγω γιορτών μαζευτήκαμε και κάνουν πατατούλες, οι οποίες είναι βρασμένες και ψημένες με διάφορα μυρωδικά, για να τις μοιράσουμε στον κόσμο. Είναι μια προσφορά των παραγωγών των Σερών, παταπαραγωγών. Και ήρθαμε και εμείς με το οικειοθελώς να βοηθήσουμε να κάνουμε μια ώρα να περάσουμε όμορφα τις γιορτές. Γι' αυτό ελάτε όλοι εδώ. Είναι πατάτες, οι οποίες έχουν ψηθεί στο φούρνο και τώρα τηγανίζονται από τα παιδιά του πρώτου εξαμήνου. Είναι χορηγία από τους παραγωγούς από τη Βροντού. Και να, το μοιράζουν στον κόσμο με ευκαιρία να αναδειχτούν, να δείξουν τις ικανότητές τους και να γνωρίσουν και λίγο παραπάνω το επάγγελμα. Με παιδικές φωνές και χαμόγελα πλημμύρισε η κεντρική πλατεία στο δημοτικό διαμέρισμα του Νέου Σκοπού. Για δεύτερη χρονιά, πολιτιστικός σύλλογος σε συνεργασία με την ποδοσφαιρική ομάδα διοργάνωσαν χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Στο πνεύμα των Χριστουγέννων βρίσκεται από χθες το τοπικό διαμέρισμα του Νέου Σκοπού στο Δήμα Μανούλη Παπά. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το τοπικό συμβούλιο διοργάνωσε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία του χωριού για μικρούς και μεγάλους. Κάλαντα, face painting, κουκλοθέατρο και πολλές άλλες δραστηριότητες έδωσαν χαρά και χαμόγελο στα παιδιά του χωριού, τα οποία συμμετείχαν στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Είναι δεύτερη συνεχή χρονιά που κάνουμε τις χριστουγεννιάτικες εορταστικές εκδηλώσεις. Συμμετέχουν όλοι οι σύλλογοι του χωριού. Εθελοντικά πάρα πολλά άτομα έχουν συνεισφέρει στην κατασκευή του δέντρου και όλων των κατασκευών, το φωτισμό και όλα αυτά. Οι εκδηλώσεις θα είναι πρωί-απόγευμα για τρεις ημέρες. Κάθε μέρα έχει διαφορετικά προγράμματα. Τις πρωινές ώρες έχουμε εδώ πέρα το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων μαζί με το Σύλλογο Γυναικών, όπου συμμετέχουν τα παιδιά με κουκλοθέατρο, με ποίηματα, με κάλαντα και με τέτοια πράγματα. Είναι η δεύτερη χρονιά που οργανώνουμε αυτές τις εκδηλώσεις στην πλατεία. Όπως βλέπετε, η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη. Κάθε χρόνο και περισσότερη. Κάθε χρόνο και περισσότερη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους δασκάλους του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου που φέρνουν τα παιδιά, γιατί χωρίς την παρουσία των παιδιών δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους τους γονείς, οι οποίοι κάνουν διάφορες κατασκευές για να ενισχύσουν το Σύλλογο. Αυτά θα απολυθούν όλα και όλα τα έσοδα θα πάνε για κάποιες αγορές στο Δημοτικό Σχολείο. Είναι μέρες γιορτινές, χαράς. Καλά Χριστούγεννα να ευχηθούμε σε όλους. Στις εορταστικές εκδηλώσεις συμμετέχει και ο ποδοσφαιρικός σύλλογος της περιοχής Δόξα Νέου Σκοπού, όπου θα ετοιμάζει καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών διάφορα γλυκά και εδέσματα. Εμείς θα συμμετέχουμε την τρίτη μέρα, 24 του μηνός. Θα κάνουμε μια γιορτή εδώ στην πλατεία. Θα ψήσουμε μερικά φαγητά και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει εδώ να γλεντήσουμε. Ευχές για τις γιορτές. Θέλω να ευχηθώ υγεία σε όλο τον κόσμο και καλές γιορτές. Το μέλι στο ποτάνο, το λίγο
υπήρχε βέβαια μια οικονομική ενίσχυση από το Δήμο, η οποία αφορούσε και την κατασκευή των φωτιστικών, όπως φωτοσωλήνες και τέτοια. Και γενικώς για κατασκευές ήταν η κομματική ενίσχυση. Δηλαδή μέχρι την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Ακριβώς, είναι μέχρι τις 24 του μηνός. Όπως είπαμε, είναι θα είναι για τη αφιερωμένη στον Ποδοσφαιρικό Σύλλογο της Δόξας. Ευχές για τις γιορτές. Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο, προπάντων όλων υγεία, να περάσει καλά όλες αυτές τις ημέρες, γιατί περνάμε δύσκολους οικονομικούς καιρούς και όσο μπορούμε εμείς δίνουμε ένα τόνο χαράς εορταστικό και αισιόδοξο προς τον κόσμο. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε από τη μεριά μας προσφέρουμε αυτόν τον τόνο. Υγεία προπάντων όλων και όλα θα πάνε καλά. Να είμαστε αισιόδοξοι. Τα ήθη και έθιμα της Χριστουγεννιάτικης Γαλλίας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι μικροί μαθητές των Σερών από το Σύλλογο Ελληνογαλλικής Φιλίας Σέρες Φως. Ο Σύλλογος Ελληνογαλλικής Φιλίας Σέρες Φως, σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών, διοργάνωσε Χριστουγεννιάτικη γιορτή το πρωί του Σαββάτου. Τα μικρά παιδιά ηλικίες 7 έως 13 ετών διδάχτηκαν για τα ήθη και τα έθιμα της Γαλλίας εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων. Η σημερινή μας δράση είναι η καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη δράση εν ώψη των Χριστουγέννων. Αλλά οι δράσεις αυτές, πέρα από το να διασκεδάσουν τα παιδιά και να τα φέρουν στο κλίμα το εορταστικό, έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα και ψυχαγωγικό, με την κυριολεκτική σημασία της λέξης, να άγουν την ψυχή. Και φυσικά όλα αυτά τα πετυχαίνουμε μέσα από δραστηριότητες που αφορούν παιχνίδι, αφήγηση παραμυθιού, κατασκευές. Τα παιδιά δημιουργούν μέσα από τραγούδι και έτσι μεταφέρουμε στοιχεία πολιτισμού, γλωσσικά, εθίμων, συνηθιών, παραδόσεων της Γαλλίας προς τα παιδιά. Ο τίτλος της δράσης είναι Χριστούγεννα αλλά γαλλικά, έτσι. Ναι, Χριστούγεννα αλλά γαλλικά. Και φυσικά, όπως σας είπα, όλα αυτά περιέχονται μέσα σε αυτό τον τίτλο. Η σημερινή δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Συλλόγου Ελληνογαλλικής Φιλίας Σέρες Φως με τη βιβλιοθήκη, την Κεντρική Δημόσια Βιβλιοθήκη Σερών. Είναι καθιερωμένη, πια έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο. Γίνεται αυτή η εκδήλωση πριν από τα Χριστούγεννα και εκτός από τον ψυχαγωγικό της χαρακτήρα, έχει και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τα χριστουγεννιάτικα έθιμα της Γαλλίας μέσα από ένα παραμύθι το οποίο τα ίδια θα δημιουργήσουν και θα διαβαστεί και μετά θα δραματοποιηθεί από τα ίδια τα παιδιά. Επίσης, από τους διοργανωτές της εκδήλωσης έγινε ενημέρωση στα παιδιά για το Bouche de Noël, το χριστουγεννιάτικο κέικ για τα Χριστούγεννα της Γαλλίας σε σχήμα κορμού. Θα κάνουμε κατασκευές χριστουγεννιάτικες, στολίδια με ευχές στα γαλλικά και επίσης θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν πώς γίνεται και το γλυκό, το παραδοσιακό των Χριστουγέννων, La Bouche de Noël, και μετά στο τέλος να το γευτούν φυσικά. Έχει γίνει αρκετές φορές αυτή η εκδήλωση, κάθε χρόνο. Τα παιδιά πώς το βλέπουν όλο αυτό? Τα παιδιά ενθουσιάζονται, τους αρέσει καταρχήν να ξέρουν ότι και σε άλλες χώρες του κόσμου γιορτάζονται τα Χριστούγεννα. Είναι ευκαιρία να μάθουν πώς γιορτάζουν και εκεί. Το πνεύμα φυσικά των Χριστουγέννων είναι το ίδιο, απλά βλέπουν και τα έθιμα της κάθε χώρας και φεύγουν ενθουσιασμένα, τους αρέσει. Τραγουδάμε χριστουγεννιάτικα κάλαντα, κάνουν τα στολίδια, μαθαίνουν τις ευχές, παραμύθια, φαγητό. Ο στόχος μας δεν είναι μόνο το παιχνίδι, δεν είναι μόνο η διασκέδαση, η ψυχαγωγία, είναι και η μάθηση. Μαθαίνουν παίζοντας, δημιουργώντας και μαθαίνοντας φυσικά και τον πολιτισμό και τη γλώσσα της χώρας. Επίσης θα έχουμε και γαστρονομική προσέγγιση του πολιτισμού, που είναι οι συνήθειες οι γαστρονομικές, οι χριστουγεννιάτικες των Γάλλων. Και μέσα αυτό θα έχουμε και το καθιερωμένο μας τον Bouche de Noël, το οποίο είναι ο γαλλικός χριστουγεννιάτικος κορμός, και θα αφηγηθούμε και την ιστορία του, το πώς ξεκίνησε και το πώς καθιερώθηκε να έχουν ως γλύκισμα το χριστουγεννιάτικο κορμό. Θα μεταφέρουμε φυσικά τις ευχές μας και στα γαλλικά, όπως και θα τις μεταφέρουμε και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μουσικοχορευτική παράσταση «Η Χορδούλα, η Φάλτσα» της Αντωνίας Θεοχαρίδου χθες βράδυ στο Αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Σερών. Για να φουρδίσω καλύτερα και γρηγορότερα, θα δείτε. Μπορώ να φουρδίσω
πάμε πολύ δυστυχή. Αλλά δεν χρειαζόμαστε. Η Χορτούλα βγήκε από την πόρτα με το κεφάλι ψηλά. Δεν το έβαλε κάτω. Τα λόγια της αδερφής της, αδερφούλα μου Φάτσα, είσαι η καλύτερη χορδίστρια που έχω γνωρίσει το ίδιο. Λυπούσαν στα αυτιά της. Πήγε σε συλλόγου, σε οδεία, σε μουσικά σχολεία. Άδικο σκόπο. Κάποιος δεν την κοίταζε στα μάτια. Ολονών το βλέμμα. Έμεινε καρφωμένο στα δέκα της χέρια. Η απάντηση ήταν παντού η ίδια. Λυπόμαστε πολύ δυσκολίζουν. Δεν χρειαζόμαστε χορδίστρια. Την Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα πραγματοποιήθηκε μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Η Χορδούλα η Φάλτσα» στο Αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Σερών. Μαθητές του σχολείου μάγεψαν με την υποκριτική τους ικανότητα το κοινό που έδωσε το παρόν στην παράσταση, καθώς ερμήνευσαν άριστα τους ρόλους τους και χάρισαν άφθονο γέλιο στους θεατές. Την επιμέλεια του κειμένου είχε η Αντωνία Θεοχαρίδου, τη σκηνοθεσία η Μαρία Μεντίζη, την μουσική της παράστασης έντυσε ο Νίκος Έξαρχος, ενώ στην ομάδα των ηθοποιών ήταν οι μαθητές του μουσικού σχολείου. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μουσική παράσταση από τους μαθητές του σχολείου. Από το αθλητικό τμήμα της πόλης μας, μόλις άκουμε την παρακάτω είδηση. Πρωτοφανής παραβίαση της αίθουσας συναυλιών του μεγάλου μουσικής της πόλης μας. Άγνωστος εισέβαλε από το φεγγίδι. Δεν υπάρχουν ηλικές ζημιές. Πέμπτο μυστήριο καλύπτει την υπόθεση. Η αστυνομία αναζητά τέχνη του δράση. Ηλιοφάνεια περιμένουμε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 13 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία για τον ομό Σερών θα κυμανθεί από 1 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 4 έως 13, στην Καβάλα από 4 έως 14, στη Δράμα από μείον 3 έως 14, στη Ξάνθη από μείον 3 έως 14, στην Κομοτηνή από μείον 2 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην Αλεξανδρούπολη από 1 έως 12 βαθμούς Κελσίου και στην Ερυθρέα από μείον 1 έως 12 βαθμούς Κελσίου.
Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Ευχαριστούμε που και απόψε επιλέξατε την τηλεόραση σε επιλογές για την ενημέρωσή σας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, καλό βράδυ και καλά Χριστούγεννα. Τρέχετε, θα προλάβετε, γιατί σε εμάς δεν είναι προσφορές, είναι μόνιμα οι πιο χαμηλές τιμές. Market Land, το νέο μεγάλο κατάστημα με τις μόνιμα πιο χαμηλές τιμές. Ελαιόλαδο Μινέρβα το λίτρο, μόνο 5,80. Γκούντα, μικρή Ολλανδέζα το κιλό, 4,70. Φέτα Βαλμά, 7,59. Τιξάν, 55 μεζούρες και Τιξάν υγρό, μόνο 9,90. Μαλακτικό Λενόρ, 58 μεζούρες, 3,99. Υγρό Mr. Proper, 1,5 λίτρα, 2,59. Και σε δεκάδες άλλα προϊόντα, οι πιο χαμηλές τιμές. Και με αγορές άνω των 60 ευρώ, δώρο ένα κρασί Κίαθος. Market Land. Τώρα δεν χρειάζεται να τρέχετε για προσφορές. Στο Market Land έχουμε όλο το χρόνο τις πιο χαμηλές τιμές. Και στα φρεσκότατα φρούτα και λαχανικά. Market Land. Εθνικής Αντιστάσεως 33.